Κύριε Μουγέ, δύο λόγια πρώτα για τη σκέψη που κάνατε με τους φιλοτρόφους, με υδροκαλλιεργητές. Ήταν οι υδατοκαλλιεργητές της εκτατικής υδατοκαλλιέργειας. Όταν λέμε εκτατική, είναι η παραδοσιακή υδατοκαλλιέργεια που γίνεται στις λιμνοθάλασσές μας, στη Διστονίδα, στο Πρωτολάγο, στο Αβρακικό, στο Μεσολόγγι. Δηλαδή οι άνθρωποι που με παραδοσιακό τρόπο έχουν ψάρια μέσα στις λιμνοθάλασσες. Είναι διαφορετικό από το σύγχρονο τρόπο του κλωβού, την εντατική που λέμε υδατοκαλλιέργεια. Η πρώτη σύσκεψη με τους υδατοκαλλιεργητές έγινε σε εξαιρετικό κλίμα, γιατί στο νέο νόμο για τα ΝΟΠΑ όλα σχεδόν τα χρονίζοντα τμήματα του κλάδου έχουν επιληθεί. Είναι το πρώτο βήμα, είναι η αρχή αυτής της άρρησης συνεργασίας. Θέλω να ευχαριστώ θερμά και τους υδατοκαλλιεργητές για τις γόνιμες συσκέψεις που κάναμε στο Υπουργείο για να βάλουμε όλα τα ζητήματα και να μπορέσουμε αυτό το θέμα το αξιοποιήσουμε, και επίσης τις υπηρεσίες τις οποίες είχαν αυτή τη διαρκή επαφή μαζί τους. Εδώ θέλω να επισημάνω ότι νομίζω είναι η πρώτη φορά που φτιάχνουμε νομικό πλαίσιο σε απόλυτη συνεργασία με τους παραγωγούς. Το παράπονο και των παραγωγών και των υδατοκαλλιεργητών ήταν στο παρελθόν γινόντουσαν νόμοι από ανθρώπους που μπορεί να είχαν γνώση επιστημονική, αλλά ειρήνη των ίδιων των παραγωγών. Αυτή τη στιγμή, ό,τι λέει μέσα αυτές οι διατάξεις στα ΜΟΠΑ, είναι διατάξεις που γράψαμε μαζί, σε συνεργασία. Η δεύτερη σύσκεψη αφορά την Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων. Συζητάμε πάρα πολύ κρίσιμα ζητήματα. Τα περισσότερα από αυτά είναι ήδη στο νόμο για τα ΝΟΠΑ. Όπως για παράδειγμα, ότι τα προϊόντα τα ΝΟΠΑ πλέον δεν θα επιτρέπεται στο σούπερ μάρκετ ή στο λιανεμπόριο να τους δίνουν επιταγή πάνω από δύο μήνες. Όπως η υποχρεωτική αναγραφή στα ακροπολία της πρόλευσης του κρέατος ή της πρόλευσης του γάλακτος. Τώρα, όταν θα αγοράζουμε μετά από την ψήφιση του νόμου ένα γιαούρτι, θα λέει υποχρεωτικά από πού έρχεται το γάλα. Όχι όπως τώρα που λέει Made in Greece, και το Made in Greece μπορεί το γάλα να είναι απαλού. Το γιαούρτι είναι Made in Greece, αλλά δεν λέει την πρόληψη του γάλακτος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα των σταυλικών εγκαταστάσεων. Το προχωράμε. Θα θέλαμε, το λέω γιατί το είχα πει ότι θα θέλαμε να έχουμε τελειώσει μέσα στον Ιούνιο. Δεν το τελειώσαμε, αλλά πιστεύω μέσα στον Οκτώβριο το έχουμε τελειώσει. Άρα είναι πολύ καλά δρομολογημένο, ώστε πλέον οι σταυλικές εγκαταστάσεις να αδειοδοτούνται πάρα πολύ γρήγορα και με δεδομένους κανόνες, χωρίς να χρειάζεται πάντα πολλά χαρτιά από αρχαιολογία, από δασαρχεία. Δηλαδή να έχουμε ήδη τους κανόνες από την αρχαιολογική υπηρεσία σε κάθε περιοχή και από το δασαρχείο, να είναι αυτοματοποιημένο. Αυτά πρέπει να κάνεις. Αυτά είναι που χρειάζεται περαιτέρω απασχόληση των υπαλλήλων, να είναι η γκρίζη σαν πρώτη περιβαλλοντική δέσμευση. Είναι κρίσιμα ζητήματα που συζητάμε μέσα αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις αποζημιώσεις για τον παγετό. Όσον αφορά τον ΕΛΓΑ, ο οποίος το έχουμε πει πρέπει να εξυγχρονιστεί και να αντιστοιχούν τα ασφάλιστρα που δίνουν οι κτηνοτρόφοι μας με τις αποζημιώσεις που παίρνουν, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη απόσταση, το παραδεχόμαστε, στην κτηνοτροφή είναι αδικημένη, δηλαδή πληρώνουν πολύ περισσότερα σχέση με αυτά που παίρνουν. Συζητάμε ζητήματα, ξεκαθαρίσαμε, δεν συζητάμε ζητήματα φορολογικού ασφαλιστικού, είναι κάτι που όπως έχει πει και ο Υπουργός Οικονομικών θα μπει από το 2018 αυτή η ζήτηση αφού τελειώσουν οι αξιολογήσεις, δηλαδή αυτό που λέμε στην καινούργια διαπραγμάτευση μετά το τέλος των μνημονίων. Και φυσικά ζητήματα που τους καίνε όσον αφορά την κατανομή των βοσκοτόπων. Εδώ θέλω να θυμίσω, και είναι πια η συζήτηση που έχει οριμάσει, ότι για πρώτη φορά εδώ και πολλές δεκαετίες ξεκινάνε να εκπονούνται τα διαχειριστικά σχέδια για τη βοσκοικανότητα, για τις βοσκικές μεσιές. Είναι κάτι το οποίο ήταν έλλειπτο από την πατρίδα μας. Γι' αυτό και χάναμε πάρα πολλές και επιδοτήσεις, επιλέξιμες εκτάσεις. Αλλά το σπουδαίο δεν είναι μόνο οι επιλέξιμες, είναι πραγματικά η βοσκοικανότητα. Είναι να ανέβει η βοσκοικανότητα των βοσκίσιμων γεών μας, γιατί οι ανταγωνιστές μας, οι Σαρδίνοι, οι Ιταλοί και αυτά, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ καλή βοσκοικανότητα με τα διαχειριστικά τους, μειώνουν πάρα πολύ το κόστος των ζωοτροφών. Δεν εισάγουν ζωοτροφές και έτσι τα ζώα και το γάλα που βγάζουν είναι πολύ φτηνότερο. Άρα λοιπόν το μεγάλο στίχημα αυτή τη στιγμή είναι να γίνει μια επανάσταση στον χώρο της βοσκής, ώστε να μηδενιστούν, να μειωθούν έστω να μηδενιστούν. Μπορούν και να μηδενιστούν, η Ελλάδα είναι πολύ, έχει πάρα πολύ μεγάλο πλούτο. Να μηδενιστούν οι εισαγωγές ζωοτροφής και οι βοσκοί μας να βοσκάνε τα ζώα και να έχουν πολύ χαμηλά κόστη. Αυτά έτσι σε πολύ, πολύ συνοπτικά, γιατί τα θέματα είναι πολλά. Ο νόμος, το κομμάτι της υδατοκαλλιέργειας είναι μέσα στο νόμο για τα ΝΟΠΑ. Αυτό το νόμο που τώρα υπογράψαμε τον
με τον κύριο Αποστόλου, που πάει στις επιτροπές, νομίζω την επόμενη εβδομάδα. Σε αυτό το νόμο μέσα περιέχονται και οι διατάξεις για το κρέας και οι διατάξεις για το γάλα, οι διατάξεις για, και οι διατάξεις φυσικά για τις ιδεροκαλλιέργειες. Είναι μέσα. Κύριε Υπουργέ, έχετε κάποια εικόνα για τα αυγά? Υπάρχει η Ελλάδα αυγά από αυτές τις χώρες που υπάρχει πρόβλημα της Ευρώπης να τελειώσει? Η πρώτη εκτίμηση από ό,τι μου είχε πει τότε ο ΕΦΕΤ είναι ότι δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Δεν έχουμε. Εμείς έχουμε αρκετά καλή αυτάρκεια, δεν υπάρχουν εισαγωγές. Και δεν, τουλάχιστον δεν, από όσο ενημερώθηκα, δεν υπήρχε πρόβλημα. Πιστεύω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση. Αυτά τα διατροφικά σκάνδαλα αποδεικνύουν ότι όταν το κέρδος μπαίνει πάνω από τον άνθρωπο, τίποτα δεν προκόβει. Και αυτό στη χώρα μας το ζήσαμε κιόλας και με την κρίση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα θέματα της εξαγωγής και τα διαχειριστικά, αυτά θα μπουν σε κάποιο νόμο? Τα διαχειριστικά σχέδια είναι... Τα διαχειριστικά έχουν ήδη. Δεν υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο, ήταν επαρκές. Αυτό που δεν είχε βγει είναι η υπουργική απόφαση το πώς θα γίνουν. Η υπουργική απόφαση έχει ήδη υπογραφεί από τους αρμόδιους υπουργούς, εμένα και το υπουργό περιβάλλοντος. Άρα ουσιαστικά αυτή τη στιγμή προχωράμε στην εκπόνηση των διαχειριστικών, τα οποία γίνονται με πόρους της περιφέρειας. Πόρους που ούτως ή άλλως έχουν πληρώσει η παραγωγή μας, γιατί ξέρετε ότι το 40% των χρημάτων που δίνει η παραγωγή όταν τους παραχωρείται μια δημόσια έκταση, μπαίνει σε ένα ταμείο για να γίνουν τα διαχειριστικά. Τα χρήματα αυτά λοιπόν συλλεγόντουσαν και συλλέγονται, απλώς ποτέ δεν είχαν ξεκινήσει να γίνονται γιατί δεν υπήρχε το θεσμικό πλαίσιο. Το θεσμικό πλαίσιο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να κάνουν. Η υπουργική απόφαση υπογράφηκε τον αρχές Ιουλίου και είναι σε ισχύ. Άρα αυτό θα κάνουμε μια σύσκεψη με τις περιφέρειες πλέον για το χρονοδιάγραμμα, το πώς θα γίνουν τα διαχειριστικά. Απλοποιήσαμε πάρα πολύ τις παλιές διατάξεις. Για παράδειγμα, για να γίνει παλιά διαχειριστικό, χρειαζόταν κάποιες προμελέτες. Δηλαδή, πρέπει να γίνουν 4-5 μελέτες για να γίνει τελική μελέτη. Όλα αυτά τα κάναμε. Δεν υπάρχουν. Αυτά ήταν δηλαδή πράγματα που θα περνούσαν 10 χρόνια. Τώρα δηλαδή, ο ίδιος ο μελετής του ΑΠΗ θα κάνει και όλες αυτές τις προαπαιτούμενες. Μία μελέτη θα είναι συνολική, που θα λέει και το τι δέντρα έχουν μέσα και το αν είναι χορτολίβατο, τι έχει, πόσο έχει. Ποια δεν ήταν εκτροφικά, που δεν τα ζώα, τα πάντα όλα. Επιμέρους θύματα των αλλίων εκτατικής που ικανοποιούνται. Τα σημαντικά αιτήματα που ικανοποιούνται είναι ότι πλέον λύνεται οριστικά το ζήτημα της σχέσης τους, γιατί αυτοί μισθώνουν τις εκτάσεις αυτές από το ελληνικό δημόσιο. Λύνεται οριστικά το θέμα της μίσθωσης, δηλαδή με δίκαιο τρόπο, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Λύνεται το θέμα των ανανεώσεων των συμβάσεων τους, για να μην γίνονται όμοιροι από κάποιον επιτίδιο ο οποίος θα έρθει και θα μισθώσει μια έκταση και μετά θα τους την υπεκμισθώνει. Λύνονται ζητήματα επειδή αναγκάζονται και κάνουν πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, γιατί ήδη κάνουν τις υποδομές σε δημόσιο χώρο. Δηλαδή υπάρχουν κύματα, υπάρχουν αντιλοστάσεις, υπάρχουν τα οποία είναι δημόσια. Αυτά τα κύματα λοιπόν με το παλιό νόμο, με την παλιά διαδικασία, έπρεπε να τα ανακαινήσει το κράτος με όλη αυτή τη γραφειοκρατία περί δημοσίων συμβάσεων και να πάρει τα λεφτά από τους αλλοίς. Αυτό ήταν παράλογο. Τώρα οι ίδιοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να κάνουν αυτή. Δεν χρειάζεται να πληρώνουν στο κράτος τα λεφτά. Οι ίδιοι τα ανακαινίζουν και ελέγχονται για αυτή τη διαδικασία. Άρα δεν χρειάζεται οι ίδιοι. Θα πάρουν οι ίδιοι το ποιον άνθρωπο θα φέρουν για να το κάνουν. Υπήρχαν πάρα πολλά ζητήματα με τη βιωσιμότητα του εφορίου. Το λέγανε ήδη. Με τη βιωσιμότητα είναι η εφορία του χώρου. Γιατί ξέρετε ότι αυτές οι θάλασσες είναι πολύ σημαντική υγροβιότητα. Άρα λοιπόν αναλαμβάνουν πλέον, όπως και το επιθυμούσαν, την ευθύνη να παρουσιάζουν σε ταχτά χρονικά διαστήματα την αειφορία της έκτασης για να μην χαλάνε τα αλλιεύματα. Και επομένως αυτή τη στιγμή σας λέω το σύνολο των προβλημάτων που ήδη μας είχαν θέσει, που χρόνιζαν εδώ και δεκαετίες, το τονίζω δεκαετίες, λύθηκαν με αυτή τη νομοθετική ρύθμιση που τη φτιάξαμε, σας λέω, μαζί.